Έχουμε δηλώσεις από Σταϊκούρα, έχουμε δηλώσεις από Γεώργαντα, έχουμε επίσης θέση από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα δικά σας τα θέματα, γενικά των αγροτών. Περιορισμένα τα περιθώρια μετά τις ανακοινώσεις των πρόσθετων μέτρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διεμήνησε ο Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στις κινητοποίησεις σας. Λειτουργούμε και παίρνουμε τις αποφάσεις μας με κριτήρια, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του δημοσιονομικού χώρου, τα χρήματα να πηγαίνουν στον πολίτη και να μην χάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και να ενισχύονται η μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση φόρου δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Κρατάμε και κάποιους πόρους του προϋπολογισμού για αργότερα, εάν χρειαστεί. Απαντήστε πρώτα σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Σταϊκούρας για να συνεχίσω και με τους υπόλοιπους. Εντάξει, χαλαρά, κοντός ψαλμός αλληλούια, τα ξέρουμε αυτά. Έτσι κι αλλιώς, αυτοί φροντίζουν το πώς θα μπουκώσουν, κυρία Δουλγεράκη, άλλους που εξυπηρετούνται, που καθορίζουν εξελίξεις στη ζωή μας, με πάρα πολύ χρήμα, γενναίο χρήμα και σε εμάς ψίχουλα. Αυτά τα έχουμε μάθει, τα ξέρουμε εμείς, η πείρα μας είναι χρόνια. Κάθε φορά που η αγροθιά ξεσηκώνεται, κάθε φορά που η αγροθιά συνειδητοποιεί ότι δεν πάει άλλο, βγαίνουν όλοι και αγαντάρουν τη λογική. Σταματήστε ρε παιδιά, μην φωνάζετε, εντάξει, εδώ είμαστε εμείς. Αυτό λοιπόν, κυρία Δουγεράκη, είναι καθαρό σε μας, καθαρότατο. Προηγούμενα που κάματε αυτή τη συνόψιση των κινητοποιήσεων της Κρήτης, άρα τι μας μένει? Μας μένει ότι θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα, έρχεται βέβαια και από πανελλαδική εξέλιξη, αυτό είναι να συνεχίσουμε και να συντονιστούμε και να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τους αγροτικούς συλλόγους και με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, με συνέπεια σε αυτό που λέμε ότι αν δεν αγωνιστούμε θα ξεφανιστούμε. Θα πάμε και στη ΔΕΗ σήμερα 10 η ώρα για μαρτυρία, να μην περάσει αυτή η ρήτρα. Αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής που μπουκώνει με κέρδη τους ενεργειακούς κολοσσούς. Μαζί βέβαια με εργαζόμενους, με συνταξιούχους, με φοιτητές. Γιατί τα ψίχουλα που μας πετάνε, κυρία Δουλγεράκη, είναι κοροϊδία. Για να μας αποπροσανατολίσουν. Και ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Λιβανός και ο κύριος Γιοργαντάς και ο Κάθαης που σκέφτεται τάχατε στο πώς θα φτιάξει την πολιτική του καρέκλα. Να ρίξει μια ματιά στα φτωχά νοικοκυριά μας. Να ρίξει μια ματιά στη γη μας που δεν καλλιεργείται τσα που πρέπει. Που χάνουμε εισόδημα. Που σμπαραλιάζει κάθε οικογενειακός αγροτικός προϋπολογισμός με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Που το ρεύμα φέρνει τούμπα τον προγραμματισμό μας στην παραγωγή. Αντλιοστάσια, θερμοκήπια, καλλιέργειες, αρμεκτικά, αγροτικά μηχανήματα. Το αγροτικό νοικοκυριό το γονατίζει. Το πετρέλαιο και το ρεύμα είναι στο Θεό. Να πάω στον Γιώργο Γιοργαντά. Ανάληψη των καθηκόντων του. Λέει, σε αυτή την κρίση δεν είστε μόνοι σας. Το κράτος είναι παρόν. Η παρουσία του θα πυκνώσει ακόμα περισσότερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έθεσε τον αγροτικό κόσμο σε απόλυτη προτεραιότητα από την ημέρα ανάληψη των καθηκόντων της. Όπως στήριξε την ελληνική παραγωγή όλο αυτό το διάστημα, έτσι το κάνει και τώρα. Έτσι θα το κάνει και στο μέλλον. Θα εφαρμόσουμε τη νέα ΚΑΠ έχοντας πάντα τον αγρότη στο επίκεντρο. Θα αξιοποιήσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ για την ουσιαστική ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, μεταξύ άλλων. Κοιτάξτε. Τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά? Αυτά που καταλαβαίνω εγώ δεν είναι απάντηση σε αυτά που τραβάμε. Δηλαδή, μας αλήφουν με μέλη. Μας κανακεύουν. Αλλά πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Ποιος δηλαδή ανεβάζει τη θηϊκή αμμονία στο 240%? Ποιος ανεβάζει το πετρέλαιο πάνω από τα 160? Ποιος καταστρέφει τους κοινοτρόφους με τριπλασιασμό στις τιμές της διατροφής? Ποιος μας χαρατσώνει μέσα από τους δασικούς χάρτες? Ποιος ΕΛΓΑ μας αποζημιώνει? Ποια υγεία? Ελάτε, κυρία Δουλγεράκη, στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρία να διαπιστώσετε αυτή την κακομοιριά της ποιότητας της ζωής μας. Άρα λοιπόν αυτά που λένε είναι χίλια λόγια στον παρά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
το αγροτικό νοικοκυριό και το λαϊκό νοικοκυριό γονατίζει. Μάλιστα. Και πρέπει να το πάρουν υπόψη τους και εμείς. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Θα παλέψουμε πάλι για το επόμενο διάστημα. Σήμερα πάμε στη ΔΕΗ. Το Σάββατο οργανώνουμε με απόφαση των ΔΣ των αγροτικών συλλόγων κινητοποίηση και παράσταση στον κόμβο των πεζών. Μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους φοιτητές, μαζί με τους συνταξιούχους. Εκεί 10 η ώρα. Θα συνεχίσουμε κι εμείς στην ίδια κατεύθυνση που οι συνάδελφοί μας στα Χανιά, στην Πάνω Ελλάδα οργανώνουν την πάλη μας και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για επιβίωση. Μάλιστα, για καλυμμέντα τέλος. Να συνεχίσω. Γιατί ανέφερα τρία ονόματα. Τρεις πολιτικές προσωπικότητες, κύριε Καρκαβάτσο. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις άμεσα. Διότι ο αγροδιατροφικός τομέας άντεξε την περιπέτεια της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης και μάλιστα δημιουργήθηκαν δομές εξωστρέφειας, αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Η θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ που συναντήθηκε με αγρότες σημείωσε πως το εμπορικό έλλειμμα παραμένει και μπορεί να αυξηθεί εάν δεν υπερασπιστούμε τον πρωτογενή τομέα και δεν τον θωρακίσουμε από αυτή την οικονομική κρίση που αφορά στην ενέργεια. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο υπογράμμισε την ανάγκη να αξιοποιηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου ένα μεγάλο κομμάτι πρέπει να πάει στον εξυγχρονισμό του δικτύου, να γίνει ένα δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας, ώστε η χώρα να ακολουθήσει βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Υποστήριξε ότι οι ενεργειακές κοινότητες που θα αφορούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε ώστε ό,τι και να συμβεί τα επόμενα χρόνια σε θέματα γεωπολιτικά όπου μπορεί να δημιουργήσουν απόνερα στο κόστος παραγωγής, εμείς να έχουμε θωρακίσει το κόστος μας και έτσι να είμαστε ανθεκτικοί μακροπρόθεσμα. Γι' αυτά τι λέτε? Εμένα τώρα ρωτάτε, κυρία Δουλειεράκη. Γιατί να με ρωτήσω, εμένα σας που ρωτάω. Στο πετσί μου μέσα ζω την καθημερινότητα. Μπορώ να πάρω υπόψη μου όλα αυτά που λέγονται, που επί της ουσίας αποπρασονατολίζουν το βιοπαλαιστή αγρότη? Μπορώ να σχολιάσω την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με τα μονοπόλια και τη λιγοσημασία που έχει οργανώνει τις κοινές αγροτικές πολιτικές στην κατεύθυνση στο πώς θα ξεφύγουμε από τη γη μας? Μπορώ να μιλήσω εγώ για λογαριασμό των τραπεζών, των εφοπλιστών? Ακούστε, δεν έχω τέτοια ικανότητα. Έτσι, ταπεινά πάνω στην πάλη και της καθημερινότητας της επιβίωσής μας οργανώνουμε τον αγώνα μας και μπαίνω κι εγώ μπροστά μαζί με όλους. Μα όλους μαζί με όλους τους συναδέλφους μας. Άρα λοιπόν, ας τους να λένε. Η ζωή γονατίζει, το αγροτικό νοικοκυριό είναι στα τάρταρα. Έτσι θα απαντήσουμε λοιπόν εμείς, με αυτόν τον τρόπο που κατέμε, με περιφρούρηση και ειρηνικό τρόπο, με ένα τέτοιο τρόπο που να τους πούμε ότι δεν μας άμε. Αυτά είναι τα σχόλιά μου, κυρία Δουλειεράκη. Δεν έχω ικανότητα για παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, στις 10 το πρωί το δικό σας ραντεβού στη ΔΕΗ, στο Τσαλικάκι. Είπαμε ότι είσαστε Αστερούσια, η Επιτροπή Αγροτών Τυμπακίου, όπως επίσης και η Αγροτοκτηνοτρόφιο, ο Αγροτικός Σύλλογος Ηρακλείου, ναι. Σωστά. Και μην ξεχνάμε το ραντεβού 10 η ώρα στο κόμμα των πεζών το Σαββάτο. Ωραία. Λοιπόν... Έχει και αυτό τη σημασία του, είναι η συνέχεια της κλιμάκωσης. Και παρακολουθούμε τις εξελίξεις πανελλαδικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καρκαβάτσο. Καλημέρα, κύριε Δουλειεράκη. Καλημέρα.